Έχω την αίσθηση, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε απελπισία, σε απελπιστική κατάσταση και βγάζει από το μανίκι ένα υποτιθέμενο άσο, το γνωρίζαμε καιρό, δεν είναι κάτι καινούριο για μας, όλες οι δημοσιογραφικές πληροφορίες και οι έγκριτες πηγές γνωρίζανε και εσείς τα έχετε γράψει και τα έχετε εκφωνήσει, ότι υπήρχε αυτή η ίστατη σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού του για να αποφύγει την προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι πρόκειται για ένα τρίκ το οποίο έχει σαν απότερο στόχο να κερδίσει λίγο ακόμα χρόνο στην εξουσία ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για ένα τρίκ το οποίο έχει σαν στόχο να αποφύγει ο κ. Παπανδρέου την άστατη πτώση. Να αποφύγει δηλαδή το να πάει σε εκλογές άμεσα και να βρεθεί μπροστά στην οργή του λαού και ιδίως του κόσμου που τον ψήφισε πριν από 2 χρόνια και του έδωσε 44%.